IBC Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Κατανάκη εδώ στα FM και αυτή ήταν η Cyndi Lauper με το C-Bop το οποίο είχατε ζητήσει. Να το επόμενο τραγούδι που ζητήσατε και καλή εκλογή κάνατε μάλιστα. Caribbean Queen, Billy Ocean. Θυμάμαι ακούγα ραδιοπειρατές της εποχής, θυμάμαι κάτι ονόματα, κάτι super, κάτι super smile, τη γειτονιά μου εξέπεμπαν αυτή τώρα με δίσκο τραγούδι της εποχής που ήταν πάρα πολύ μόδας και ήμουν τότε σε ηλικία 14-15 χρόνων και φανταζόμουν τον εαυτό μου πίσω από το μικρόφωνο γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική, φανταζόμουν τον εαυτό μου κάποτε και εγώ να είμαι ραδιοπειρατής. Η επαφή με το ραδιόφωνο ξεκινάει από φίλους που είχα που ήδη είχαν πάρει κάποιον μπομπό και κάνανε πειράματα, ήταν σε τεχνικές σχολές οπότε είχαν επαφή με τα ηλεκτρονικά, κατασκεύασαν ένα μπομπό, τους άκουσα, κάποια στιγμή εντυπωσιάστηκα, φαντάστηκα και εγώ την θέση μου εκεί, οπότε με τη βοήθειά τους έφτιαξα και εγώ τον πρώτο μου μπομπό ή τον αγόρασα καλύτερα τον πρώτο, ο οποίος ήταν από την αγορά του Ευκλείδη, ένα πεντεδάκι τόσο μικρό, μικρή ισχύωση, ίσα για τη γειτονιά. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου λοιπόν με το ραδιόφωνο, κάλυπτα μόνο τη γειτονιά, κάνοντας δοκιμαστικές εκπομπές με μουσική ή συνομιλίες με άλλους ραδιοπειρατές για να δούμε πώς ακουγόμαστε μεταξύ μας. Και κάποια στιγμή αργότερα κατασκεύασα και τον πρώτο μπομπό μου, μια λάμπα 504, αγωνάζοντας υλικά με τη βοήθεια φίλων, σε σασί πάνω, με τροφοδοτικά κτλ. Και μια κεραία στο μπαλκόνι. Και έβγαινα στη γειτονιά με ένα ραδιοφωνάκι και άκουγα να δω μέχρι πού ακούγομαι. Έφτανα μέχρι την ανάληψη από τον τεπό που ήμουνα και ακούγαμε βέβαια την ισχύ του πομπού. Αργότερα οι απαιτήσεις μεγάλωσαν, οπότε φτιάχναμε πιο μεγάλους πομπούς. Υπήρχε ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους ραδιοπειρατές να δούμε ποιος ακούγεται πιο μακριά. Γιατί όσο πιο μακριά, τόσο πιο πολλούς ακροατές θα είχαμε. Η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν φυσικά το κυνηγητό, το παράνομο στην υπόθεση. Γιατί τότε δεν υπήρχαν άδειες ραδιόφωνα, υπήρχαν μόνο τα κρατικά κανάλια. Οπότε όσοι εξέπιμπαν στα FM ήταν παράνομοι. Και λίγο πολύ είχαν προβλήματα, κυνηγητά, κατέβαζαν κεραιών, συλλήψεις, κατασχέσεις των μηχανημάτων. Ο φόβος πάντα ήταν αυτός, μην χτυπήσει η πόρτα, μήπως μας καρφώσουν, μήπως έρθει το ραδιογονόμετρο και μας εντοπίσει. Γύρω στο 82 άρχισαν να δίνουν ένα πιο σοβαρό χαρακτήρα στο ραδιόφωνο, άρχισαν να βγαίνουν με ονόματα. Οπότε διάλεξα το Κατανάκη, στο οποίο το έκλειψε από ένα συμμαθητή μου, γιατί δεν είναι το πραγματικό μου όνομα αυτό. Και όλοι βγαίναμε με ένα επίθετο στον αέρα να δείξουν μια σοβαρότητα τέλος πάντων. Οπότε το international έγινε IBC ξαφνικά. Έγινε IBC πιο πολύ γιατί είχα πολλά προβλήματα τότε με την αστυνομία τέλος πάντων. Μάθαινα ότι ψάχνουν να με εντοπίσουν και όλα αυτά. Οπότε άλλαξε το χαρακτηριστικό, έβαλε και ένα άλλο όνομα. Δίθεν να ξεγελάσουμε τα πράγματα. Εντάξει, τον εαυτό μας κοροϊδεύαμε. Ήθελα να πω κάτι για την εκπομπή του Νίκου. Τον ακούω ένα χρόνο περίπου. Και πραγματικά είμαι πολύ συγχωρημένος που κλείνει. Αν μπορούσε να με δει, θα καταλάβαινε πόσο αγαπώ την εκπομπή του. Μ' άρεσε πολύ η κριτική που έκανε πάνω στα τραγούδια και ότι οι ιδέες του πάνω στη μουσική, δηλαδή ότι τα παλιά τραγούδια είναι κλασικά. Τώρα θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Παρόλο που δεν το ξέρω προσωπικά, γι' αυτόν την Σοφία Κατανάκη και το σταθμό του IBC και τις καλύτερες ευχές μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και πολύ στο ακροατής μου και συμφωνείς μαζί με εμένα για τα τραγούδια παλιά και όλα. Εύχομαι και εγώ να είμαι σύντομα μαζί σου, στο ραδιόφωνο εννοώ, για να με ακούσεις και μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το IBC κράτησε μέχρι το 84, έφυγα φαντάρος, οπότε έκανα μια αποχαιρετιστήρια εκπομπή. Ερχόμουν με άδειες, έκανα εκπομπές μέχρι το 86. Κάπου το Σεπτέμβριο του 86 ξεκινάει ο μουσικός διάβολος με τον Μανώλη Δελή τότε, ο οποίος έφτιαξε την πρώτη ομάδα με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Ρίκιο και τον Αντώνη Τάκη και μου πρότεινε να γίνω μέλος του μουσικού διάβολου. Εγώ δεν έγινα τότε μέλος, συνέχισα σαν IBC μέχρι το 87 περίπου. Το 87 ο διάβολος κλείνει μετά από σύλληψη και ξανανοίγει με νέα σύνθεση. Και από το 87 μέχρι το 88 που άνοιξαν τα ελεύθερα ραδιόφωνα, είχαμε αλλάξει ένα σωρό σπίτια στην πόλη, γιατί είχαμε και συλλήψεις και τότε κατά σχέση μηχανημάτων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αυτή είναι η τελευταία νυχτερινή πτήση 11-3 του Μουσικού Διάβλου Θεσσαλονίκης με πιλότο τον Νίκο Κατανάκη και επιβάτης εσάς τους ακροατές. Μείνετε μαζί μας, άλλωστε πού θα πάτε, έχουμε ήδη απογειωθεί ένα ταξίδι στη μαγεία της μουσικής μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα σήμερα. Το 88 είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γίνεται η σύλληψη του Ράδιο Θεσσαλονίκη και ο Λευθέρης Μαρόγλου τότε έρχεται στο Μουσικό Διάβολο την ώρα που έκανε εκπομπή και με παρακάλεσε να μετακινήσουμε τη συχνότητα πάνω στη δικιά τους και να κάνουμε ένα κάλεσμα του κόσμου στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Να μαζευτεί ο κόσμος σαν ένδειξη συμπαράσταση τη σύλληψη του Ράδιο Θεσσαλονίκη.
Το ρισκάρι σε αυτή την ώρα εκπομπή. Ο Μανώλης, ο Λευτέρης βγήκε στον αέρα, κάλεσε τον κόσμο, έκανε έκκληση κλέγοντας ό,τι στον αέρα. Μαζεύτηκε ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, έγινε ένας ψιλοντόρος και σαματάς. Ανέβηκε τότε, θυμάμαι, πάνω και ο τότε Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πιτσιρικάς ακόμα. Ήρθε, συμπραστάθηκε και στο ραδιόφωνο. Και λίγο πολύ τότε ξεκίνησε το ελεύθερο ραδιόφωνο με την μικρή αυτή επανάσταση κατά κάποιο τρόπο. Πάντα κάναμε εκπομπή με επαγγελματική συνείδηση, ας ήμασταν και πειρατές. Από τη μία μέρα στην άλλη, από το μουσικό διάβολο, πήγαμε στον Α103, που ήταν τα πρώτα ραδιόφωνα τα επαγγελματικά. Πληρωνόμασταν ξαφνικά από εκεί που πληρώναμε και τρώγαμε κυνηγητά. Ήμασταν νόμιμοι, ήταν παράξενο το feeling αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά να πηγαίνεις από τη μία μέρα στην άλλη σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, να είσαι πειρατής, παράνομος, να πληρώνεις αυτό που κάνεις και ξαφνικά την επόμενη μέρα να είσαι νόμιμος και επαγγελματίας σε ραδιόφωνο. Στον Α103 ξεκίνησα και παρέμεινα μέχρι το 94. Αργότερα πήγα στο Hit FM, που ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια που ναυάγησε. Αργότερα ήρθε ο RSO στο πρώτο σχήμα του. Επέστρεψα πάλι στον 103. Στον RSO μετά κλήθηκα να στήσω το ραδιόφωνο από την αρχή στην περιοχή Φιλήρου. Και μέχρι το 8 ήμουν τότε στο ραδιόφωνο αυτό. Αυτά ήταν τα καλά επαγγελματικά χρόνια. Και τώρα φυσικά έχουμε φτιάξει το Sbulsam Radio στο διαδίκτυο, που έχει κλείσει ήδη 6 χρόνια. Μας ακολουθεί κόσμος και από τότε και τώρα. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αλλάζει κατά καιρούς και κάνουν εκπομπές στα παιδιά από πολλά διαφορετικά σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και ονειρευόμαστε φυσικά ένα ραδιόφωνο που θα εκπέμπει και στα FM και στο διαδίκτυο, όπως στο παλιό καλό καιρό, να μπορεί να συντηρηθεί με κάποιο τρόπο, να έχει τη μαγεία εκείνη που λείπει σήμερα γενικότερα. Τα φώτα χαμηλώνουν και οι ρυθμοί πέφτουν, κυρίες και κύριοι. Από εδώ και πέρα, ο Hit FM και το Midnight Blue γίνεται πολύ πολύ ερωτικός. Και ελάτε κοντά μας, τηλεφωνικός, διαλέγοντας εκείνη την μπαλάντα από το χθες και το σήμερα που αγαπάτε τόσο πολύ. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αυτό που διαλέγει ο Γιάννης από τα Διαβατά για την Ελένη που μας ακούει στις Νέες Φώκες Χαλκιδικής. Whitney Houston, I Will Always Love You. Ο παραγωγός διαμόρφωνε την εκπομπή ανάλογα με τη βραδιά, το κλίμα, το πώς ένιωθε, τον ακροατή που τον επηρέαζε το τηλέφωνο. Τώρα είναι όλα στημένα. Ήταν πιο ρομαντικό, ο κόσμος είχε μια επαφή και τον συνάρπαζε αυτό το άγνωστο, γιατί δεν είχαν πάντα επικοινωνία οι ακροατές τότε από κοντά με τους ραδιοπειρατές, όπως έχουν σήμερα. Δεν υπήρχαν ούτε τα Facebook ούτε τα κοινωνικά δίκτυα για να βλέπεις ανά πάσα στιγμή τον παραγωγό. Πολλές φορές δεν ήξερες καν στη ζωή σου ολόκληρη 30 χρόνια μετά πώς είναι αυτός που ακούς. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο έχει κάποια πλεονεκτήματα. Πλέον έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι πολύ πιο φτηνό. Δεν υπάρχει λόγος να στείνεις μια κεραία στο χορτιάτι και να πληρώνεις κιλοβατικά μηχανήματα και ρεύματα και όλα αυτά. Και ότι υπάρχει λόγος να νοικιάζεις και ένα στούντιο, όπως τα λέμε. Γιατί ο καθένας μπορεί να εκπέμψει και από το σπίτι του ή από τις διακοπές, από οπουδήποτε είναι, ακόμα και με το λάπτοπ του. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι παντού βέβαια, ότι μπορεί να σε ακούει κάποιος στην άλλη άκρη του κόσμου οδηγώντας μέσα σε ένα αυτοκίνητο, παράδειγμα, και έχεις πρόσβαση πλέον και στα κινητά και στα άλλα tablets, οπότε είναι παντού. Δεν υπάρχουν σύνορα όπως παλιά. Το ραδιόφωνο του τότε έφτανε στα όρια της εμβέλειάς σου, δηλαδή αν είσαι από Χορτιάτη, έφτανε μέχρι Κατερίνη, μέχρι Κιλκής. Τώρα πλέον είσαι παντού και από το σπίτι σου. Πάντα υπήρχαν τρόποι επικοινωνίας σε ραδιόφωνο, υπήρχαν τηλέφωνα παλιά και γράμματα. Σήμερα είναι τα chat rooms, είναι τα μηνύματα, υπάρχουν διάφορες ομάδες και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και τηλέφωνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Απλά το διαδίκτυο έχει το μειονέκτημα, τα μειονέκτηματα, ότι έχει μια καθυστέρηση. Οπότε, αν βγει κάποιος στον αέρα, θα ακούσει αυτό το μετά από 30-40 δεύτερα ίσως. Οπότε, να συντονιστούν θα είναι λίγο δύσκολο. Είναι άπειρες στιγμές, τι να πρωτοθυμηθώ, πάνω απ' όλα στιγμές με ακροατές, με συναντήσεις, με δώρα, με προσφορές που έχουν κάνει κατά καιρούς να σε ευχαριστήσουν όλοι. Το σημαντικότερο πράγμα είναι που έκανες παρέα κόσμο, ιδιαίτερα κόσμο που αντιμετώπιζε θέματα μοναξιάς στα βράδια, επειδή έκανα πολλά βραδινά στη ζωή μου. Νομίζω ότι ήμασταν μια καλή παρέα σε αυτόν που ένιωθε μόνο το βράδυ ή φοβόταν ή ήθελε μια παρέα να περάσει η βραδιά. Αυτό που με συγκινεί σήμερα είναι ότι συνεχίζουν και ακούν ακόμα και τώρα και 30 και 35 χρόνια μετά ακροατές, ακολουθούν στο διαδίκτυο πλέον. Αυτό είναι το πιο συγκεντρικό από όλο, ότι μεγάλωσαν μαζί μας και συνεχίζουν και προτιμούν αυτό το είδος ραδιοφώνου, το επικοινωνιακό που κάνουμε σήμερα. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανταμοιβή. Κακά τα ψέματα, χάρη στο Facebook, παράδειγμα, σε κοινωνικά δίκτυα, πάρα πολλοί ακροατές του τότε που χάθηκαν, ήταν φοιτητές τότε, φύγαν σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, μας ξαναβρίσκουν. Οπότε μας ακούνε, έχουν την πολυτέλεια να μας ακούνε και στην άλλη άκρη του κόσμου πλέον. Και όχι να είναι μόνο εδώ και το καλοκαίρι φεύγοντας μας χάνανε, γράφαν κασέτες για να μας ακούν το καλοκαίρι και ξαναρχόταν στην πόλη. Τώρα πλέον, όπου και να είναι, ζουν ξανά εκείνο το ραδιόφωνο που δεν υπάρχει σήμερα. Το ραδιόφωνο πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσει στο παλιό ραδιόφωνο που ξέραμε, δηλαδή να σταματήσει αυτό το στημένο πράγμα που υπάρχει έξω με τα playlist, με
τις εκφωνήσεις που είναι καμιά φορά στημένες, να είναι πιο αυθόρμητο, να επικοινωνεί με τον κόσμο πάνω απ' όλα και να αφήσει τον παραγωγό να κάνει τη δουλειά του όπως την έκανε παλιά, να δημιουργεί εκείνη την ώρα, να μην είναι στημένος με τα καλάμια.